Λύθηκε ο γόρδιος συνδεσμός Αντώνη και από το Δεκέμβριο, εκτός απρόπτου, ξεκινά διαδικασία μέσου του ΑΣΕΠ, του κοινωνικού προγράμματος, του συνοφελούς προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορά την εποχική απασχόληση 55.000 ανέργων σε δήμους μέσω της πρόσκληψής τους από μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωματεία και ιδρύματα. Πρόκειται, όπως ανέφερες, για το πρόγραμμα το οποίο, όταν ανακοινώθηκε πριν από μήνες, είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και φορείς, καθώς συγχωρούσε το δικαίωμα των προσλήψεων ανέργων σε ιδιωτικούς φορείς αλλά και για το αδιάβλητο στην επιλογή των ανέργων. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες για το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, πρόσληψης που θα κάνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πρόσληψης ανέργων, την όλη ευθύνη για τις προκηρύξεις, τα κριτήρια, τα αποτελέσματα, την όλη διαδικασία αλλά και τις ενστάσεις των υποψηφίων θα έχει πλέον το ΑΣΕΠ. Συνολικά, Αντώνη, θα προσληφθούν σε κοινοφελή προγράμματα δήμων 55.000 άνεργοι, υπογράφοντας συμβάσεις έργου για 5 μήνες και λαμβάνοντας 625 ευρώ το μήνα με ασφάλιση. Επίσης, υπό τον πλήρη έλεγχο και την επίβλεψη του ΑΣΕΠ, θα ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου και το πρόγραμμα αυτοεπιστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά απασχόληση 100.000 ανέργων από δήμους για μικρά τεχνικά έργα, λαμβάνοντας 135 ημερομίσθια.